Χαίρετε. Είμαι ο Κώστας ο Κουτλουμπάσης, βοτανολόγος στην εταιρεία Divinum και λαμβάνουμε πολύ συχνά την ερώτηση ποια βότανα τονώνουν τα επινεφρίδια. Τα επινεφρίδια είναι ένας ενδοκρινής αδένας που είναι πολύ σημαντικός στην έλεγχο του σωματικού βάρους, στην κόπωση που αισθανόμαστε. Πολλές φορές όταν είναι αδύναμα τα επινεφρίδια, ξυπνάμε και αισθανόμαστε κουρασμένοι. 5 είναι τα κύρια βότανα που τονώνουν τα επινεφρίδια. Είναι το τζίνσενγκ, η ασβαγκάντα, η ροντιόλα, το κόκκινο τριφύλι και η γλυκόριζα. Μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα 5 μαζί. Συνήθως δεν συνδυάζεται η ροντιόλα, την αφήνουμε ξεχωριστά ή σκέτη ή γίνεται ένας συνδυασμός, ένας συνεργικός συνδυασμός που εκεί πρέπει να προσέχουμε λίγο τις δοσολογίες. Οπότε καλό είναι η ροντιόλα να χρησιμοποιείται από πιο έμπειρους σε μείγματα. Τα άλλα μπορούν να γίνουν άνετα μείγμα, είτε σε βάμα, είτε σε σκόνες, είτε σε βότανα. Και επίσης θέλει λίγο προσοχή η γλυκόριζα, γιατί ανεβάζει την πίεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποτασικούς ή κάποιοι που έχουν φυσιολογική πίεση, εκεί στο μείγμα πρέπει να μπει χαμηλότερη δοσολογία. Αυτά είναι τα 5 κύρια βότανα που τονώνουν τα επινεφρίδια. Γράψτε μας ερωτήσεις, τι άλλο θέλετε να σας απαντήσουμε και επισκεφτείτε τη σελίδα μας.